Τι είναι, παιδιά, πώς πάει, όλα καλά? Είμαστε live. Yes, είμαστε live. Πάμε να φτιάξουμε μια δεκάλεπτη συνταγή. Τόσο θα σας πάρει. Ούτε καν. Πολύ εύκολη συνταγή. Hello from New York, Ειρήνη Μαγκώνη στο Facebook. Γεια σας και φίλοι μου από το Instagram. Ελπίζω να παίζει φυσιολογικά το Instagram. Ξεκίνησα σήμερα το live μου σε 7.30 ώρα και όχι 8-8.30 που κάνουν όλοι. Μπας και δεν μας κοπεί το Instagram και παίζει κανονικά. Γεια σας όλους, γεια σας όλους. Γεια σας, καλησπέρα από τις κόρες μου, Δανάη και Άλκιστη. Γεια σας στο Facebook, γεια σας στο Instagram. Γεια σας από Θεσσαλονίκη, κυρία Μαρία Μαρκότσι. Γεια σας, Χαρίση Μαρία, ναι παίζει. Hello from Montreal, μου λένε στο Instagram. Μόλις έβγαλα τα μοελέα από το φούρνο για να δούμε τι να δείτε. Η συνταγή είναι εγγύηση, άμα κάνετε ακριβώς τη συνταγή που σας έδειξα. Οπότε δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε. Εφόσον κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω, το αποτέλεσμα πάντα θα είναι τέλειο. Λοιπόν, κλασικά θα ζητήσω αυτό που ζητάω πάντα. Όποιος έχει την καλοσύνη να γράφει από κάτω τα βήματα της συνταγής, αν και είναι ό,τι πιο απλό έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Οπότε ίσως και να μην χρειαστεί επεξήγηση από κάτω, γιατί είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, έχουμε άπειρες πίτσες, έχουμε την ιταλική πίτσα, σας έδειξα και ένα ζυμάρι στο τηγάνι που μπορείτε να κάνετε πριν από μία εβδομάδα. Τώρα πάμε να αξιοποιήσουμε λίγο τα leftovers που έχουμε στο ψυγείο, δηλαδή μπορεί να έχουμε λίγο πιπεριά, λίγο μανιτάρι, λίγο ζαμπόν, λίγο τυρί, λίγο ψωμί. Γενικά, οτιδήποτε σας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ψυγείο, θέλω να βρείτε τρόπο να το αξιοποιήσετε. Οπότε, η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή και πάμε να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι? Yes! Φύγαμε. Λοιπόν, παίρνω την ειδική κατασκευή μου, την ψωμιέρα, και θα σας δείξω τι θα φτιάξουμε. Πριν τη φτιάξουμε, εντάξει? Λοιπόν, θα φτιάξουμε αυτό. Όλαλα. Έτσι όπως είναι, πάει στο φούρνο, εδώ, γιατί θέλω όση ώρα σας δείξω για να την ετοιμάσω να έχει ψηθεί, ωστόσο να τη σερβίρουμε. Ο φούρνος μου είναι στους... πόσο είναι? 200 βαθμούς. Παίρνω, βάζω μέσα. Εδώ. Τέλεια. Πήρα το φούρνο. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη συνταγή μας. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή. Και θα ξεκινήσουμε, βλέπετε όλοι, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι εδώ. Ουσιαστικά σας είπα ότι θα πάμε να αξιοποιήσουμε ό,τι leftover έχουμε μέσα στο ψυγείο μας. Λοιπόν, ξεκινάω από το ψωμί του τόστ. Θέλω 3, 4, 5, 6, 7, 8 φέτες ψωμί του τόστ. Εντάξει. 8 φέτες ψωμί του τόστ, παίρνω και βάζω 1, 2, 3, 4. Φαίνεται καθαρά? Φαίνεται καθαρά. Σε περίπτωση που δεν φαίνεται στο Facebook, κάντε έτσι και θα πάνε τα σχόλια δεξιά και θα μπορείτε να βλέπετε κανονικά την εικόνα. Έχουμε και το Instagram live, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω είναι να προσθέσω λίγο λάδι. Και όταν λέω λίγο λάδι, το εννοώ. Εδώ, ελάχιστο. Μ' αρέσει να βάζω ελαιόλαδο. Εδώ. Και μ' αρέσει να βάζω λίγο πιπεράκι. Άμα σας αρέσει το αλάτι γενικά στο φαγητό, βάλετε λίγο αλατάκι. Και θα πάρω την υπέροχη σάλτσα μπαρμπεκιού μου, εδώ. Πάει το αλάτι στην άκρη. Και πώς σας φαίνεται τώρα? Έχω κάνει κάτι δύσκολο? Λοιπόν, μπαρμπεκιού εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, θα προσθέσω και λίγο ρίγανη. Θα λέτε, τι κάνετε, πως έχετε λαθεί? Θα μας κάνει μια τετράγωνη πίτσα? Όχι. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε ένα κουταλάκι και από το πίσω μέρος του κουταλιού αλείφουμε τη σαλτσούλα μας να πάει παντού. Εδώ. Barbecue, ketchup, ό,τι έχετε. Άμα έχετε μια ωραία σάλτσα ντομάτος μπορείτε να βάλετε, και η σάλτσα ντομάτος δουλεύει μια χαρά. Και όπως είναι από πάνω θα βάλω τυρί. Ό,τι τυρί έχετε, αρκεί το τυρί μας να λιώνει, και να μην λιώνει δεν πειράζει, και φετούλα να έχετε πάλι δουλεύει. 4 φέτες τυρί, 4 φέτες ζαμπόν. Το βλέπετε? 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, κλείνω από πάνω το ψωμί. Εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα κόψω τις φέτες μου διαγώνια στη μέση. Εδώ. Έχω 2 τριγωνάκια, 4 τριγωνάκια, 6 τριγωνάκια,
8 τριγωνάκια. Τα βλέπετε? Τριγωνάκια. Τέλεια. Τώρα αυτά πάνε στην άκρη, εδώ. Και παίρνω ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Θα προσθέσω λίγο λάδι, γιατί εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο λάδι. Γιατί θέλω να πάρει λίγο λάδι και το ψωμάκι από κάτω, γι' αυτό το λόγο. Οπότε, αλείφω με το λάδι μου, εδώ, τη λαδόκολλα. Ολαλά. Και αρχίζω να στείνω τα ψωμάκια μου εδώ πέρα. Βλέπετε πώς. Κοιτάξτε. 1, 2, 3. Τι έβαλα, όχι, έβαλα μία φέτα παραπάνω. Οχα, 3, 4. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε πίτσα σε περίπτωση που δεν το έχετε καθόλου. Γιατί κάποιοι δεν το έχουν καθόλου με τη μαγειρική και δεν μπορούν ούτε καν να ανοίξουν ζυμάρια πίτσα που δείξαμε αυτό το πολύ εύκολο τις προάλλες. Οπότε κοιτάξτε εδώ τι κάναμε. Έτσι όπως είναι, πήραμε το ψωμί, το τοστ, λίγο χαρτάκι. Εδώ. Κοιτάξτε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε ένα σχεδόν στρόγγυλο ζυμάρι που είναι γεμιστό με τυρί, μπαρμπεκιού, ρίγανη και ζαμπόν. Σέξι. Είναι σέξι, παραδεχτείτε το. Ωραία, λοιπόν. Τώρα έχουμε τη βάση της πίτσας, αλλά δεν έχουμε έτοιμη την πίτσα. Οπότε πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά της πίτσας. Ξανά από πάνω θα ρίξω λίγο κέτσαπ, μπαρμπεκιού, σάλτσα, ντομάτας, ό,τι έχετε εδώ. Γενικά είναι το πιο εύκολο φαγητό που μπορείτε να κάνετε. Πάλι λίγο αλείψτε με το κουτάλι σας από την πίσω μεριά να πάει παντού. Τέλεια. Σεξι. Λίγο πιπέρι. Άμα θέλετε βάζετε και αλάτι, μας αρέσει το αλμυρό γενικά φαγητό. Και πάλι, ό,τι leftovers έχετε από πάνω τώρα βάζετε. Εγώ έχω τυρί. Έχω τυρί τριμμένο, οπότε κοιτάξτε τι κάνω. Εδώ είμαστε. Καλλιτέχνες. Πώς μας βλέπετε? Άμα το χέρι ξέρει, πιάνει ακριβώς την ποσότητα. Αυτή είμαστε. Λοιπόν, τυράκι έφυγε. Τι άλλο έχω? Έχω μισή πιπεριά που μου έχει περισσέψει, γιατί την άλλη μισή την έβαλα στην άλλη την πίτσα. Οπότε θα κάνω. Θα κόψω ωραίες φετούλες εδώ. 1, 2, 3, 4. Να κόψω κι άλλη. Να κόψω 5. 1, 2, 3, 4, 5. Έχω ένα μανιτάρι, γιατί έκανα το πρωί κοτόπουλα la crème και μου περίπτωσαν 2 μανιτάρια ακριβώς. Οπότε δεν ήθελα να τα πετάξω. Τι κάνω? Τα ρίχνω κάτω. Γιατί έπεσες κάτω? Δεν έπρεπε να πέσεις κάτω. Λοιπόν, βάζουμε και τα μανιτάρια μας εδώ. Και έχω και 3 φέτες μπέικον, 4, όσες θέλετε. Και το μπέικον πάντα μα πάντα μπαίνει από πάνω. Ζαμπόν και γαλοπούλα μπαίνουν μέσα, γιατί δεν χρειάζονται ψήσιμο να γίνουν τραγανά. Ενώ το μπέικον χρειάζεται λίγο να γίνει σεξι στο φούρνο. Οπότε τι κάνουμε? Το μπέικον πάντα το βάζουμε από πάνω. Εφόσον έχουμε. Άμα δεν έχουμε, δεν βάζουμε. Βάζουμε μόνο τυράκι. Σκοπός είναι να αξιοποιείτε οτιδήποτε σας μένει στο ψυγείο. Οπότε παίρνω το μπέικον, το ρίχνω από πάνω. Εδώ. Αυτό θα το τυλίξω. Το κάνω έτσι. Εδώ. Και εδώ. Πάω αυτό πίσω. Και νομίζω ότι είναι η μόνη μέρα, Παναγία μου, που πραγματικά έχω 0 λάτζα. 0! Το μόνο που έχω είναι το ταψάκι μου που έχω βάλει λαδόκολλα, οπότε δεν θα λεωρηθεί καν το ταψί. Καθαρίζω λίγο εδώ, ένα κουτάλι ξόδεψα και ένα ξύλο κοπής. Δεν το πιστεύω, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Η λάτζα που κάνω τις τελευταίες μέρες με τα live δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάει. Και τώρα θα σας δείξω τι κάνουμε. Αυτό εδώ. Το φτιάξαμε σε μόλις 1,5 λεπτό. Θέλω να χρησιμοποιήσετε ό,τι leftovers έχετε. Φαίνεται ένα μανιτάρι που έχει φύγει εδώ. Να φροντίσετε να βάλετε τυράκι στις άκρες. Εδώ. Γιατί οι άκρες στους 200 βαθμούς υπάρχει περίπτωση να αρπάξουν. Ενώ η μέση θα δυσκολευτεί να ψηθεί. Οπότε βάλετε λίγο τυράκι εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και η πίτσα μας θέλει συνολικά στο φούρνο 15 λεπτά, κάπου εκεί. Οπότε, τώρα αναγκαστικά, και επειδή ξέρω ότι θέλετε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να περιμένουμε την άλλη πίτσα που έβαλα πριν ξεκινήσω αυτή να γίνει. Που δεν χρειάζεται πολύ ώρα, για να δω. Βασικά, δεν χρειάζεται καθόλου ώρα. Χρειάζεται ακριβώς 1 λεπτό ακόμα.
Οπότε σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμη και θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή σας που έχετε κάνει κάτι τόσο σεξι σε μόλις 7 με 8 λεπτά. Νομίζω δεν το έχετε ξαναπετύχει. Οπότε μέχρι που να βγει η πίτσα που θέλει άλλο ένα λεπτό, να απαντήσω. Γι' αυτό έκανε τη λάτζα. Θα βγούμε κουτρουβαλώντας το καλοκαίρι έξω, αλλά χαλάλι μας. Χέλο από Μόντρια. Πάω στο Facebook, πάμε και στο Instagram. By the way, η κουζίνα του είναι υπέροχη. Α, να είστε καλά. Θέλω να αλλάξω σπίτι, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Να δούμε μα θα ζούμε. Πράγμα καλά, θα ζούμε. Απλά εντάξει, οκ. Okay. Ξαναυπενθυμίζω ότι αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο δεν θα κάνω live το πρωί, θα κάνω live μόνο το βράδυ γιατί έχω δουλειά. Κάθε μέρα έχω δουλειά, απλά αύριο η φυσική μου παρουσία πρέπει να είναι κάπου αλλού. Αν και μένουμε σπίτι, αναγκαστικά πρέπει να φύγω τρεις μέρες, πρέπει να κάνω κάποια πράγματα και να γυρίσω. Οπότε θα γυρίσω το βράδυ, θα σας κάνω live. Τρεις συνταγούλες έχω βρει καταπληκτικές, τύπου τέτοιες πενταλέπτου να σας κάνω τις επόμενες μέρες. Οπότε μην ανησυχείτε αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, άμα δεν με δείτε στις 10 η ώρα το πρωί. Δεν έχω πάθει κάτι. Στις 5 η ώρα ξυπνάω. Όποιος θέλει έτσι το πιστεύει, όποιος θέλει το πιστεύει. Αλλά στις 5 η ώρα είμαι ξύπνιος κάθε μέρα. Αλλά πρέπει να δουλέψω. Αύριο πραγματικά πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ. Η πίτσα μας είναι έτοιμη. Οπότε. Να βάλω κι αυτή. Θα τη φάω, η αλήθεια είναι. Περιμένετε. Εντάξει, δεν θα τη φάω τώρα. Θα φάω τώρα τη μία πίτσα. Και κατά τις 12, 12.30 θα φάω και την άλλη. Την πίτσα την έβαλα ακριβώς τη στιγμή που ξεκινήσαμε το live, το είδατε. Θα μπορούσα να την ψήσω άλλο ένα λεπτάκι, αλλά για να μην σας κάνω να περιμένετε, καϊκά. Έτσι όπως είμαι εδώ, μεταφέρω σε ένα ξυλοκοπής, ήθελα δεν ήθελα, να λερώσω ένα ξυλοκοπής, να το παίξω μάκας, κοίτα εδώ. Έρε ξύλο που το θέλω. Λοιπόν, το ταψί μου βρώμιζε και αυτό έχει στην άκρη τυρί, άρα και αυτό πρέπει να το κλείνω. Και τώρα βγάζω το χαρτάκι, εδώ. Και πάμε να δούμε τι κάναμε. Αυτό που κάναμε είναι μαγικό. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να κόψετε την πίτσα γιατί η πίτσα είναι κομμένη, σωστά. Κοιτάξτε. Ωχ, Παναγία μου. Αυτό δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε έτσι. Κάντε ένα screenshot, να μου το στείλετε. Και κοιτάξτε. Τέσσερις φέτες ψωμί του τόστινε. Αν δεν τρώω την πίτσα μόνο μου. Πω πω, Παναγία μου, εντάξει. Από κάτω το λαδάκι έχει κάνει τραγανό. Και το κάτω μέρος, οκ. Okay. Καλή μας έτσι, γνήγορο σνακ για το βράδυ, φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε αύριο το απόγευμα, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, μην ξεχάσετε όσοι δεν έχετε κάνει follow στο Facebook, Instagramάδες να κάνετε και όσοι Facebookάδες δεν έχετε κάνει στο Instagram να κάνετε, επίσης να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αναλυτικά η συνταγή υπάρχει στο Facebook, στο post της συνταγής και στο Instagram θα κάνουμε post αυτή τη στιγμή κανονικό για να δείτε τη συνταγή. Φιλάκια πολλά, γεια σας, τερματισμός. Τερματισμός, κοινοποιισμός. Τερματισμός.